Έτσι όπως τρέχουμε, ξεχνάμε και εκείνα τα άλλα και τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται την στήριξή μας. Και είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 9. Ένα χαμόγελο για κάθε παιδί. Σας καλούμε αυτά τα Χριστούγεννα να συμμετέχετε στην ενέργεια. Κάνουμε την ευχή πράξη. Χαμόγελο του παιδιού. Συντονίστρια του χαμόγελου στην Κρήτη, κυρία Χρυσή Βομποδάκη. Καλημέρα σας. Για πείτε μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε για μια φορά στην εκπομπή σας. Κάνουμε την ευχή πράξη χιλιάδων παιδιών που στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα. Αυτές τις μέρες και όλες τις υπόλοιπες μέρες τα παιδιά κάνουν χιλιάδες ευχές, πόσο μάλλον τώρα. Οπότε τα παιδιά που στηρίζουμε, που φιλοξενούμε στο σπίτι μας, τα παιδιά που στηρίζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες του οργανισμού, όλες τις ευχές που κάνουν, ερχόμαστε εμείς με ό,τι δυνατότητα έχουμε και διάθεση να στηρίξουμε και να κάνουμε αυτές τις ευχές πράξη αυτά τα Χριστούγεννα. Να σας πω κάτι, μπορεί να χρειάζεται από το βασικό που μπορεί να είναι το μακαρόνι, το ρύζι ή η πατάτα, αλλά από την άλλη χρειάζονται και όλα εκείνα τα ωραία που έχουν ανάγκη οι ψυχές των παιδιών αυτών, το μυαλό των παιδιών, η καρδιά των παιδιών. Φυσικά είναι το κομμάτι της ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών και των παιδιών που φιλοξενούμε, της διατροφής, της φροντίδας, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, τα δώρα τους, όλα αυτά τα απαραίτητα που έχει κάθε παιδί, τα οποία φροντίζουμε εμείς καθημερινά, αλλά είναι το χαρτζιλίκι τους, είναι όλα αυτά που φροντίζει το χαμόγελο του παιδιού, τα καθημερινά έξοδά τους και ο αγώνας που γίνεται καθημερινά για να βγει ο κάθε μήνας, έτσι. Γιατί γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζετε ότι το χαμόγελο του παιδιού στηρίζεται καθαρά στις δωρεές του κόσμου, στην αγάπη του και στις εταιρείες. Οπότε μόνοι μας παλεύουμε κάθε μήνα να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Οπότε καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει με όποιο τρόπο επιθυμεί, είτε στηρίζοντας με τρόφιμα, είτε καλώντας ή στέλνοντας μήνυμα στο 19810 προκειμένου να ενισχύσει το έργο μας, είτε μπορεί να έρθει το χώρο μας Εθνικής Αντιστάσεως 138 ή στην Ήδης που θα φιλοξενήσουμε φέτος το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας, είτε μπαίνοντας στο e-shop για να αγοράσει και να προμηθευτεί τα χριστουγεννιάτικα γούρια του και δώρα για τα για τους φίλους και για την οικογένειά του. Mm-hmm. Είναι έτσι μια περίοδος η οποία είναι είτε οι καρδιές των ανθρώπων, έτσι τα λέγαμε, ζεστές, νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο. Δεν είναι οι ανάγκες διαφορετικές από τις υπόλοιπες μέρες, αλλά κάνουμε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές και για το επόμενο διάστημα και για τώρα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα Χριστούγεννα η ενίσχυση είναι διπλή. Γιατί όλα είναι πιο έντονα για τα παιδιά τις γιορτές, έτσι. Οπότε πέρα από τα απαραίτητα θα πρέπει να πάρουν τα δώρα τους, τα γλυκά τους και να κάνουμε όλα τα απαραίτητα προκειμένου να τους χαρίσουμε έτσι ένα χαμόγελο και να ζεστάνουμε την καρδιά τους. Το σημαντικό είναι, γιατί τα λέγαμε και την ημέρα του εθελοντισμού, κυρία Βομποδάκη, ότι αυτή η συνεισφορά και η βοήθεια του κάθε ενός από εμάς όπως μπορεί, όταν μπορεί, απλά, ανώνυμα, θόρυβα κλπ, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται στη στήριξη αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Αλλά έχετε δίκιο, είναι και αυτές οι μέρες που με λίγο πολύ έτσι σε πιάνει και μια παραπάνω ζήλια όταν είσαι μικρό παιδί. Έχεις μια παραπάνω επιθυμία, ας στηρίξουμε αυτή την ευχή και αυτή την επιθυμία. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, έτσι. Ας κάνουμε την ευχή πράξη, αυτό είναι το μήνυμα. Και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει ο κόσμος, στηρίζει το χαμόγελο, γιατί ξέρει το έργο του καθημερινά, βλέπει τον αγώνα μας, βλέπει τα στενοφόρα που είναι έξω, βοηθάνε κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Γνωρίζει ο κόσμος το έργο και αυτοί που πραγματικά θέλουν και μπορούν. Γιατί είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη εποχή για όλους. Στηρίζουν έστω με το παραμικρό, δεν χρειάζεται κάποιες φορές το πολύ μεγάλο. Και η πολύ μικρή βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πούμε επίσης, κυρία Δουλγεράκη, ότι τρέχει μια λαχιοφόρος αγορά έως τις 20 Δεκεμβρίου, όπου κοστίζει 2 ευρώ ο λαχνός. Κληρώνουμε ένα αυτοκίνητο
άλλα 200 δώρα μεγάλης αξίας μπορεί όποιος επιθυμεί είτε να μπει στη λαχιοφόρο μας για το χαμόγελο.gr και να προμηθευτεί ηλεκτρονικά τους λαχνούς, είτε μπορούμε και εδώ στα γραφεία μας της Εθνικής Αντιστάσεως 138 να προμηθευτεί επίσης είτε τα αγούρια που σας είπα πριν, είτε κάποιο λαχνό, είτε να φέρει εδώ τα τρόφιμα ή ό,τι επιθυμεί. Λοιπόν, εγώ κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σας γνωρίζει ο κόσμος, αλλά κάθε φορά μια δράση παραπάνω για να προσφέρεις ένα παραπάνω χαμόγελο, ένα επιπλέον χαμόγελο σε ένα παιδί είναι μεγάλο πράγμα στις μέρες μας. Λοιπόν, κυρία Μπουμπουδάκη, κρατάω όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 138. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλές γιορτές σε όλους.